πάντοτε αγαπητή μου, στέκει ταμείον σοφίας, η πείρα των ασκητών της ερήμου, από την οποίαν πείρα παίρνουμε, αντλούμε διδάγματα πολλά, σοφά, καθοδηγητικά. Διαβάζω από το γεροντικό, από τα αποφθέγματα του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Είπεν ο Αββάς Αντώνιος, έρχεται καιρός όπου οι άνθρωποι θα παραλογίζονται και αν δουν κάποιον να μην παραλογίζεται θα ξεσηκωθούν εναντίον του λέγοντας «Σύ είσαι παράλογος». Και αυτό θα συμβεί γιατί δεν θα είναι ομοιός τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ ο Μέγας Αντώνιος θέτει ένα θέμα. Το θέμα της κοινής λογικής. Αυτή η κοινή λογική θα έχει χαλάσει, που λέγει ότι θα έρθει κάποιος καιρός που οι άνθρωποι θα παραλογίζονται σε τέτοιο βαθμό και ποσότητα, ώστε αν κάποιος βρίσκεται να μην παραλογίζεται, να το θεωρούν αυτόν παραλογισμένον άνθρωπο. Θα έχει χαλάσει δηλαδή η λογική των ανθρώπων? Ασφαλώς ναι. Όταν λέμε λογική, τι εννοούμε? Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέπτεται ο νους. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο νους του ανθρώπου. Συνηθίζομαι να λέμε ως κάτι λογικό μόνο όταν συμφωνεί με την κοινή λογική. Κάτι που δεν συμφωνεί με την κοινή λογική λέμε ότι αυτό είναι παράλογο. Αλλά είναι γνωστό ότι η κοινή λογική είναι πάντοτε κάτι το ρευστό. Ακολουθεί αυτό που λέμε εν ευρία ενία μόδα. Η μόδα δεν είναι ελληνική λέξη. Mode, με συγχωρείτε που το λέγω έτσι, είναι ο τρόπος του σκέπτεστε. Ο τρόπος του αντιλαμβάνεστε. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι κάτι. Το ίδιο αντικείμενο μέσα στους αιώνες, το ίδιο θέμα μέσα στους αιώνες, οι άνθρωποι το βλέπουν διαφορετικό. Πάρετε το θέμα οικογένεια. Η κάθε εποχή βλέπει την οικογένεια από τη δική της οπτική γωνιά. Εάν λοιπόν στην εποχή μας μπορούμε να λέμε ότι αυτό είναι πολύ λογικό για την οικογένεια, αναφέρομαι πάντα στο παράδειγμα που είπα, τότε θα πω ότι ήταν κάτι παράλογο εκείνο το οποίο έγινε το παλιότερα πάλι σχετικά με την οικογένεια και ούτω καθεξής. Βλέπουμε ότι η λογική σε κάθε εποχή είναι κάτι εντελώς ρευστό. Η κοινή λογική, όχι η λογική, η κοινή λογική, δηλαδή η λογική εκείνη την οποία έχουν συνήθως πάνω κάτω όλοι οι άνθρωποι μιας γενεάς, μιας εποχής. Τότε θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε, δεν υπάρχει αντικειμενική λογική? Δηλαδή δεν είναι κάτι που βγαίνει έξω από μας και που μπορεί να σταθεί κριτήριο των πράξεων των ανθρώπων? Θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί, ότι την γνησία ανθρωπίνη λογική μόνο η αποκάλυψη του Θεού αναδεικνύει και παρουσιάζει. Είναι ο Θεός λόγος επί του οποίου ανακλάται ο ανθρώπινος λόγος, η ανθρωπίνη λογική. Έτσι, εάν μέσα στη φύση υπάρχει κάτι παράλογο, τότε χάλασαν τα πάντα. Το παράλογο μέσα στην φύση δεν υπάρχει. Γιατί ανακλά τον θείον λόγον. Γιατί ο θείος λόγος
έχει δημιουργήσει τα πάντα όπως εκείνος έκρινε και ήθελε. Άρα, ο Θείος Λόγος είναι αντικειμενικών κριτήριων. Πρέπει συνεπώς εγώ να προσαρμόσω τη λογική μου με το Θείο Λόγο, ο οποίος είναι ασάλευτος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το τι είναι πραγματικά ανθρωπίνη λογική, τελικά θα μου το καθορίσει η Αποκάλυψη του Θεού. Γιατί αλλιώτικα δεν μπορώ να κινούμε εις τους μεάνδρους της δικής μου λογικής, αφού κάθε φορά αλλάζουν σε κάθε εποχή. Γι' αυτό είπε ο Άγιος Αντώνιος ότι θα έρθει η εποχή που οι άνθρωποι θα παραλογίζονται. Τι θα πει θα παραλογίζονται? Θα πει θα έχουν φύγει μακριά από το Ευαγγέλιο και δεν θα ανακλάται επί της λογικής των ο Θείος Λόγος. Θα έχουν συνεπώς δημιουργήσει μια άλλη λογική. Όποιος μένει στο Ευαγγέλιο του Θεού, αυτός θα παρουσιάζεται ως τρελός, ως παραλογισμένος άνθρωπος. Βλέπετε λοιπόν ότι το θέμα της λογικής από πού εξαρτάται. Ένα παράδειγμα. Σήμερα, η Παρθενία πώς θεάται? Θεάται σαν κάτι ντροπή. Να πει μια κοπέλα ότι δεν έχει εμπειρίες. Πολύ παραπάνω ένας νέος ότι δεν έχει εμπειρίες. Είναι περίεργο και παράξενο. Θα του κολλήσουν τις πιο περίεργες, θα λέγαμε, ρετσινιές. Γιατί δεν κατανοείται το θέμα αυτό. Κι όμως, αγαπητοί μου, ο Αδάμ, ο αληθινός άνθρωπος, ή το εμπαρθυνία μέσα στον παράδεισο, ο γάμος συνετελέστη έξω από τον παράδεισο. Εις τον χώρο της εξορίας του και όχι μέσα εις τον παράδεισο. Και όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα αναστηθούμε πάλι με τα σώματά μας αυτά, δεν θα υπάρχει εκεί ο γάμος, αλλά θα υπάρχει η παρθενία. Δηλαδή θα επανέλθουμε σε εκείνο που αρχικά είμαστε μέσα εις τον παράδεισο. Αν κάποιος πει, παρότι δεν είναι θέμα μου αυτή τη στιγμή, αλλά για να λύσω μια απορία, αν κάποιος πει, ο Θεός δεν έδωκε και τον γάμο, ναι, εν ώψη του θανάτου. Και ο θάνατος εισήχθη από την αμαρτία και δεν είναι δημιούργημα του Θεού. Άρα βλέπετε, αγαπητοί, ότι σήμερα δεν μπορεί να κατανοηθεί η παρθενία. Η αγνώτης. Γενικά η αγνώτης. Και αυτή δεν δύναται να κατανοηθεί. Η άσκησης. Η χριστιανική άσκηση δεν κατανοείται. Η νηστεία δεν κατανοείται. Η εγκράτεια των συζύγων μέσα σε μια σαρακοστή και μάλιστα μακρά σαρακοστή δεν κατανοείται. Θα πούν είσαι με τα καλά σου. Με καταλαβαίνετε. Η πίστη στο Θεό δεν κατανοείται. Σήμερα θεωρείται ότι είναι πολύ λογικό να μην πιστεύεις στο Θεό, ότι η πίστη στο Θεό είναι κάτι το ξεπερασμένο. Ανήκει σε μια λογική μιας άλλης εποχής, σαν να ήταν ο Θεός προϊόν της ανθρωπίνης λογικής και σαν να μην είναι μια πραγματικότητα ο Θεός. Και γενικά όλα αυτά που σας ανέφερα και πολλά άλλα δείχνουν ότι η εποχή μας δεν κατανοεί αυτά. Εκείνος ο οποίος θα μετήρχεται αυτά που είναι ευαγγελικές βάσεις αυτά, αναμφισβήτητα θεωρείται ένας παραλογισμένος άνθρωπος. Έτσι βλέπουμε ότι πρόκειται περί μιας καταπτώσεως. Ότι οι άνθρωποι έχουν καταπέσει. Και αυτό το λέγει ο Άγιος Αντώνιος στις ανατολές βεβαίως του χριστιανισμού. Το ξεχνάμε αυτό. Είναι στα τέλη του 3ου αιώνα και αρχές του 4ου αιώνα, όταν λέγει αυτά ο Άγιος Αντώνιος. Έχουν περάσει από τότε 16 αιώνες και πράγματι όχι ο ειδωλολατρικός κόσμος, ο χριστιανικός κόσμος είναι εκείνος ο οποίος
απεκόπη από τον, από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό το περίεργο φαινόμενο. Υπήρξε μια εποχή που ήταν η ευσέβεια απλωμένη σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Εθεωρείτο δε περίεργο πράγμα να μένει κανείς ειδωλολάτρης. Ήταν κοινό θέμα το να είσαι χριστιανός. Εάν κάποιος υπερήχε εις αρετή, αυτός ετοιμάτω πολύ, καθ' υπερβολήν. Γι' αυτό μερικοί που είχαν αναπτύξει πολλή πνευματικότητα, ήθελαν πάντα να την κρύπτουν. Και για να την κρύψουν, την πνευματικότητά τους, προσεποιούνται τον τρελό. Είναι οι κατά Χριστόν σαλοί, όπως διασώζονται μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας και εμείς τους τιμούμε ως αγίους. Δηλαδή, συμπεριεφέροντο τρελά, παλαβά, ανόητα, μόνο και μόνο για να κρύπτουν την αρετή τους. Για να μην επενεθούν από τους ανθρώπους. Για να δεχθούν μία κουβέντα άσχημη, έναν ονειδισμό, μόνο και μόνο για να ταπεινώνονται ακόμη και ακόμη περισσότερο. Ήταν, όπως σας είπα, η εποχή που ήταν η ευσέβεια η κοινή λογική. Σήμερα όμως η ευσέβεια δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Σήμερα να σε ευσεβείς άνθρωπος δεν είναι στην κοινή λογική. Σήμερα λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τον τρελό, γιατί θεωρούμε θα τρελή. Πώς λοιπόν θα προσποιηθούμε τον τρελόν, αφού θεωρούμε θα τρελή? Ότι είμαι θα ανόητη. Έβαλες, λέει, μαύρα ράσα, επήγε στο βουνό, κάθεσαι εκεί πέρα, παλαβός είσαι, τρελός είσαι, είσαι με τα καλά σου. Και κάθε χριστιανός που ζει, οπουδήποτε ζει, αν ζήσει συνεπή ευσεβή ζωή, αυτά θα ακούσει. Οπότε σήμερα δεν θα προσποιηθούμε τον τρελόν, αλλά θα παρουσιάσουμε ό,τι έχουμε. Αν παρουσιάσουμε ό,τι έχουμε, να είστε σίγουροι, δεν θα αποκομίσουμε τον έπαινον, αλλά τον ονειδισμόν. Και συνεπώς, η προβολή της πνευματικής μας ζωής δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά μία ομολογία. Είναι μικρό παράδειγμα, πολύ συνηθισμένο. Πηγαίνετε σε ένα τραπέζι τούτες τις μέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σας βγάζουν κρέας, αρτήσιμο φαγητό. Εσείς λέτε, γιατί υπήρχε η παλιά κοινή άποψη ότι δεν πρέπει να νηστεύω και να το δείχνω. Μα τότε επενείτο η νηστεία. Και οι Φαρισαίοι καμώνονταν ότι ξέρουν να νηστεύουν, ότι είναι άγιοι και σπουδαίοι. Και τους επενούσαν ακριβώς για την νηστεία τους. Και ο Κύριος λέγει να νηστεύεις εν το κρυπτό. Με αυτή την έννοια, σήμερα όμως, όταν πεις ότι θα καταλύσω για να μην δώσω αφορμή, σε τι? Να μην σε επενέσουν? Το έχετε δοκιμάσει, αδελφοί μου. Εάν πάτε σε ένα τραπέζι και πείτε ευχαριστώ πάρα πολύ, χωρίς να κάνετε θόρυβο γύρω από το πρόσωπό σας, αν είναι δυνατόν κάτι, λίγο κάτι, λίγο ψωμάκι, μια σαλάτα, πιστεύετε? Πιστεύω, Μεγάλη Σαρακοστή. Να δείτε τι θα εισπράξετε στο τραπέζι. Θα εισπράξετε ονειδισμόν, που σημαίνει ότι σήμερα αν πω ότι πιστεύω, ομολογώ την πίστη μου. Ενώ στην άλλη περίπτωση προδίδω την πίστη μου και μάλιστα με ελαφρά συνείδηση ότι ο Κύριος είπε ότι πρέπει να περικρύπτομαι την νηστεία μας. Δεν θα βγω να καυχηθώ ότι νηστεύω, αλλά όταν όμως έτσι έχουν τα πράγματα θα πω ότι νηστεύω. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί, ότι το θέμα της λογικής σήμερα είναι διαφορετικό από ό,τι είναι στους χριστιανούς μας πάντοτε, από ό,τι θα ήταν αν οι άνθρωποι σαν κοντά στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να ξέρουμε. Εκείνο το οποίο λέγει ο Απόστολος
Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του 13,13 ότι Ιησούς έξω της πύλης έπαθε. Της πύλης της πόλεως εννοείται, της παρεμβολής, της Ιερουσαλήμ που ήταν περιτυχισμένη έξω της πύλης έπαθε. Τι μην εξερχόμεθα προς αυτόν έξω της παρεμβολής των ονειδισμών αυτού φέροντες. Ελάτε λοιπόν, ας δούμε μαζί του. Μαζί με εκείνον, έξω από το στρατόπεδο, έξω από την πόλη, φέροντες το δικό του ονειδισμό. Η παρεμβολή είναι, αγαπητοί μου, η κοινή λογική. Αυτή η λογική του κόσμου, ο οποίος στον πονηρό κείται, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, είναι η λογική η μακράν του Θεού. Πρέπει να βγούμε έξω από την παρεμβολή, μαζί με τον Χριστό. Όπως εκείνος έφερε τον δικό του ονειδισμό, τον ονειδισμό του Σταυρού, και εμείς μαζί με εκείνον θα φέρουμε τον δικό μας ονειδισμό και τον δικό του. Αλλά προσέξτε, έξω, αυτό το έξω της παρεμβολής, έξω της κοινής λογικής. Δεν θα είναι μία λογική παραλογική, αλλά θα είναι μία λογική υπερλογική. Βεβαίως θα είναι ριζωμένη σε τούτον τον κόσμο, γιατί αυτός ο κόσμος δεν είναι παράλογο. Παράλογο τον βλέπουν φιλόσοφοι που έχουν πάθει στραβισμών, πνευματικών στραβισμών, πνευματικών αληθωρισμών, και όπως ξέρετε, όταν οι άξονες των ματιών μας δεν είναι παράλληλοι, βλέπουμε διπλά τα αντικείμενα. Ακούσατε, διπλά τα αντικείμενα. Έτσι, οι φιλόσοφοι εκείνοι που έχουν πνευματικών αληθωρισμών βλέπουν διπλό το σύμπαν. Ένα είναι το σύμπαν. Δημιούργημα του Θεού, αγαθών, καλών, ωραίων, σοφό, που εκφράζεται όλη εκεί η αγάπη του Θεού. Δεν μπορούμε λοιπόν να υπούμε ότι δεν θα έχουμε τη λογική μας εδώ ριζωμένη στον κόσμο αυτόν, αλλά ξεκινά και φτάνει μέχρι τον ουρανό, περνάει τους φυσικούς νόμους, γίνεται υπερλογική. Έτσι ζούμε την λογικότητα, την όντως λογικότητα, ως όντως άνθρωποι, αναγεννημένοι άνθρωποι, που ο νους ανέρχεται προς τα υπερφυσικά. Αυτός ο νους είναι ο νους του Χριστού, εκείνος που χαρίζεται στους ανθρώπους όταν ζουν την ευαγγελική ζωή. Μη μιμηθούμε λοιπόν την κοινή λογική. Μη τρομάζουμε στους χαρακτηρισμούς της κοινής λογικής. Τρέμομαι εάν οι εφημερίδες γράψουν για μας, εάν στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας, οπουδήποτε πουν κάτι για μας. Μη φοβόμαστε. Μη φοβόμαστε. Είναι η λογική ένδον της παρεμβολής, ένδον του στρατοπέδου, ένδον της πόλεως, του κόσμου τούτου. Εμείς πρέπει να βγούμε έξω, στην άλλη εκείνη λογική, την κατά Χριστόν λογική. Τότε πραγματικά θα απολαύσουμε σε όλη την ομορφιά όλα τα δημιουργήματα και τον εαυτό μας και το Θεό. Κάτι από τον Άγιον Επιφάνιο Κήπου, πάλι από το γεροντικό, είναι το εξής. Έλεγε ο Άγιος Επιφάνιος: πολύ φθηνά πουλά ο Θεός τις αρετές σε όσους ενδιαφέρονται να τις αποκτήσουν. Για ένα κομματάκι ψωμί, για ένα πρόχειρο ρούχο, για ένα ποτήρι κρύο νερό, για έναν οβολό. Τόσο φθηνά πουλάει ο Θεός τις αρετές. Είναι μια αλήθεια αυτή, αγαπητοί μου. Είναι αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος για την ημέρα της κρίσεως. Σκεφτείτε ότι θα πει: ελάτε στη βασιλεία μου, η ευλογημένη του πατέρα μου. Γιατί λέγει, με προσέξατε στη ζωή σας. Πότε σε είδαμε. Ήμουν πεινασμένος και μου δώσατε και έφαγα ένα κομμάτι ψωμί.
ήμουνα φτωχός και με δίσω. Να κάτι εκεί, φτωχαρούχα. Ήμουν άρρωστος και με επισκεφθεί. Τόσο φτηνά θα αποκτήσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λέει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου. Τόσο φτηνά. Τι δείχνει, αγαπητοί μου, αυτό? Ότι όταν κανείς ξεκινάει με την ελεημοσύνη, η ελεημοσύνη είναι μια μορφή ή ένα παιδί της αγάπης. Βεβαίως δεν ολοκληρώνεται εκεί η αγάπη. Οπωσδήποτε. Σας είπα, είναι μια μορφή της αγάπης. Είναι ένα μέρος της αγάπης. Αλλά ωστόσο όμως, όταν ξεκινήσει κανείς με την αγάπη, τότε θα παρατηρήσει το εξής, ότι η αγάπη γεννιέται και γεννά τις αρετές. Γεννά τις αρετές και γεννιέται από τις αρετές. Πώς γίνεται αυτό? Προσέξτε. Αν απλώσω το δεξί μου πόδι, έκανα ένα βήμα. Για να κάνω ένα δεύτερο βήμα, πρέπει να απλώσω τώρα το αριστερό μου πόδι. Και πάλι το δεξί μου και πάλι το αριστερό μου. Που σημαίνει ότι αν αρχίσω να αγαπώ αυτό σε κάποια ποσότητα και σε κάποια ποιότητα, μικρή, αυτό θα γεννήσει κάποιες αρετές. Αυτές οι αρετές με τη σειρά τους θα μου αυξήσουν την αγάπη. Αυτή η αυξημένη αγάπη θα μου αυξήσει τις αρετές. Και βλέπετε, η αγάπη άλλοτε είναι μάνα και άλλοτε είναι θυγατέρα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Που σημαίνει ότι πράγματι, αν ξεκινήσω από τόσο απλά πράγματα, ο Θεός μου χαρίζει τις αρετές. Και δεν είναι μικρό πράγμα να αποκτήσει κανείς αρετές. Αλλά πάνω απ' όλα είναι και κάτι άλλο. Δίνει ο Θεός τη χάρη Του. Και όταν δώσει ο Θεός τη χάρη Του, τότε οι αρετές εύκολα χτίζονται. Θέλει βέβαια και τον προσωπικό μας κόπο. Θα κοπιάσουμε. Δεν είναι μόνο δώρον οι αρετές, γιατί αν ήταν δώρο μόνον οι αρετές, τότε δεν θα είχαν έπαινον. Αλλά είναι και κόπος, είναι και χάρης του Θεού. Αλλά πρέπει όμως κάποτε κάτι να ξεκινήσει. Άλλοτε ξεκινάει η χάρης του Θεού. Στον Απόστολο Παύλο ξεκίνησε η χάρης του Θεού. Όταν του ενεφανίστηκε, ενώ πήγαινε να διώξει την εκκλησία. Άλλοτε όμως ξεκινάει ο κόπος του ανθρώπου. Δεν έχει σημασία. Αυτό το κρίνει ο Θεός. Τι πρώτο θα ξεκινήσει? Πάντως ή το ένα ή το άλλο ξεκινάει λίγο. Και αυτό αυξάνει. Με τον τρόπο που σας είπα. Με το περπάτημα του αριστερού και του δεξιού ποδιού. Δεν κάναμε πορεία με ένα πόδι μόνο. Κάνουμε με δύο πόδια. Όπως και η αγάπη στο Θεό, λέγουν οι πατέρες, και η αγάπη στον πλησίον. Ποια είναι πρώτη? Ασφαλώς είναι αγάπη στο Θεό πρώτη. Ποια ξεκινάει πρώτη? Είναι δύσκολο κάποτε να καθορίσουμε τι ξεκινάει πρώτο. Αν λίγο αρχίσω να αγαπώ τον άλλον, αυτό θα μου αυξήσει την αγάπη του Θεού μέσα μου, γιατί ο άλλος είναι η εικόνα του Θεού. Αν αυξηθεί η αγάπη προς το Θεό, αυτό θα με κάνει, αφού αγαπώ το πρωτότυπο, να αρχίσω να αγαπώ πιο πολύ την εικόνα του. Και εδώ το ίδιο είναι. Το ένα βοηθάει το άλλο. Το ένα ενισχύει το άλλο. Αλλά κάποτε κάτι ξεκινά. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Μη περιμένουμε τη χάρη του Θεού. Μπορεί κάποτε ο Θεός να περιμένει από μας το ξεκίνημα. Και αν περιμένει από μας το ξεκίνημα, τότε θα δώσει πολύ και πλουσία τη χάρη του. Και ένα τελευταίο. Είναι του Αβάνη Κίτα. Και αυτό, αγαπητοί μου, είναι από το Γεροντικό. Να σας το διαβάσω. Έλεγε ο Αβάνη Κίτας για δύο αδέλφια μοναχούς που ήσαν σε ένα μοναστήρι, που πήγαν μαζί θέλοντας να συνοικούν. Είπε ένας μέσα του, ό,τι θέλει ο αδελφός μου, αυτό θα κάνω. Το ίδιο και ο άλλος είπε μέσα του,
Θα κάνω το θέλημα του αδελφού μου. Και έζησαν πολλά χρόνια με μεγάλη αγάπη. Βλέποντας το εχθρό, πήγε με σκοπό να τους χωρίσει. Στάθηκε λοιπόν έξω από την πόρτα τους και φαινόταν στον έναν σαν περιστέρι και στον άλλον σαν κουρούνα. Λέγει ο ένας, βλέπεις εκείνο το περιστέρι? Απαντάει ο άλλος, κουρούνα είναι. Και άρχισαν να φιλονικούν, λέγοντας ο ένας αντίθετα από τον άλλον, περιστέρι είναι, όχι κουρούνα είναι. Ήρθαν έτσι στα χέρια, μέχρι σε αίματα, προς μεγάλη χαρά του εχθρού, και χωρίστηκαν. Αλλά μετά τις μέρες ανένυψαν και συνήλθαν. Και ζητώντας ο ένας συγχώρηση από τον άλλον, ομολογούσαν τι νόμιζε ο καθένας τους ότι ήταν το πουλί που είδαν. Και καταλαβαίνοντας τον πόλεμο του εχθρού, έμειναν ως το τέλος αχώριστοι. Αν το αντιληφθήκατε, είναι χαριτωμένη περίπτωση αυτή. Ένα χαριτωμένο περιστατικό. Το ίδιο φαινόμενο, αγαπητοί μου, συμβαίνει κάθε μέρα σε όλους μας. Χωρίς να το παρασκευάζει αυτό ο διάβολος τις πιο πολλές φορές. Αλλά οφείλεται στον τρόπο που ο καθένας βλέπει, ακούει, παρατηρεί, αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει. Εγώ έτσι καταλαβαίνω κάτι. Εσύ αλλιώς καταλαβαίνεις κάτι. Και μαλώνουμε. Όχι έτσι είναι, όχι έτσι είναι. Ενώ θα έπρεπε να προσέξουμε μερικά πράγματα. Ο Κύριος είπε, βλέπετε πως ακούετε. Σε ένα κήρυγμα τώρα, εδώ απόψε. Ο Κύριος είπε πολλές φορές στους ακροατάς του, βλέπετε πως ακούετε. Προσέχετε πως ακούτε. Μην βγείτε έξω και λέτε τα ανάποδα. Γιατί? Γιατί ο καθένας έχει κάποιους τρόπους να αντιληφθεί κάτι. Δηλαδή, υπησέρχονται πολλοί παράγοντες και υποκειμενικοί και αντικειμενικοί παράγοντες, όπως φερειπίν ένα συναγράμμα. Δεν ξέρει να μιλήσει καλά και μας δίνει να καταλάβουμε διαφορετικά. Ή ο άλλος δεν άκουσε καλά ή ήταν αφηρημένος ή δεν ήξερε μια λέξη. Και βλέπετε, επάνω σε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι συνεχώς τσακώνονται. Και λέμε, μαζί το κατάλαβες? Αλλιώς καταλαβαίνει ο ένας και αλλιώς καταλαβαίνει ο άλλος. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, γεννούν διαρκώς μάχες. Τι πρέπει να κάνουμε? Είναι πολύ απλό. Να έχουμε αγάπη. Να έχουμε ανοχή. Να έχουμε υπομονή. Να έχουμε κατανόηση. Προπαντός ταπείνωση. Τι πρέπει να πούμε? Να λέμε, εκεί είναι το ίσως. Αν άλλος λέει, όχι δεν είναι έτσι. Ίσως. Αμέσως έσβησε ο καυγάς. Μπορούμε να πούμε πιθανό. Να μην σας έδωσα να καταλάβετε. Εγώ δηλαδή να φταίω να μην σας έδωσα να καταλάβατε. Ή ακόμη να λέμε, δεν επιμένω. Δεν αποκλείεται αυτό το κάτι. Έκανα λάθος. Με συγχωρείτε. Δεν πρόσεξα. Αμέσως το πράγμα το θεραπεύουμε. Και εκεί που είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε καυγάδες, όλα πηγαίνουν καλά. Πρέπει έτσι να διατηρούμε με κάθε τρόπο την ειρήνη και την αγάπη, αγαπητοί μου, ανάμεσά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, χωρίς να ανοίγουμε διαμάχες. Μόνο σε μια περίπτωση θα επιμείνουμε στα θέματα της πίστεως. Αλλά και εκεί χωρίς διαμάχη. Θα του πούμε, αυτό είναι, αγαπητέ μου. Αν θέλεις, δέξου το. Εάν θέλεις, μην το δεχθείς. Εγώ είμαι παιδί της ειρήνης. Δεν είμαι παιδί της διαμάχης. Δεν πρέπει να μαλώσω, αλλά πρέπει απλώς να πω και να επιμείνω εις την αλήθεια. Πάντως, όταν έχουμε αυτή την ανοχή, την αγάπη και την υπομονή και την ταπείνωση, ειλικρινά, μέσα στην καθημερινότητα που τόσα και τόσα συμβαίνουν, μπορούμε όλα αυτά να τα ξεπερνούμε ωραιότατα και να μην λέει ο ένας «αυτό είναι περιστέρι» και ο άλλος να λέει «αυτό είναι κουρούνα».